Άκουσα τη, τις παρατηρήσεις του πολύ καλού επαγγελματία και πράγματι η αγωνία του είναι απολύτως κατανοητή το ρεύμα έχει ανέβει βέβαια ε, σήμερα έχουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα Λέτε η για στήριξη. το φυσικό αέριο και, και το φυσικό αέριο αλλά και η, η στήριξη για, το, για την ενέργεια είναι πολύ σημαντική βλέπετε ότι επανερχόμαστε σε πιο φυσιολογικέ τιμέ από ό,τι ίσχυε στην αρχή η του χρόνου. Και Υπουργή, πάντω, είπε ότι έδινε δυόμιση Πάντων... όλο το χρόνο για να καταλάβουν το μέγεθο των ανθρώπων. Αυτό αφρόπον, έτσι. ήταν το πρώτο τετράμινο, ναι. παρατηρήσατε. Ναι, δυόμιση χιλιάρικα όλο το χρόνο και έδωσα λέει, κοντά στα πέντε 5... σύντομα. Πρώτο... Το, το πρώτο τετράμινο Το πρώτο τετράμινο έχουν αλλάξει τα πράγματα τώρα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η στήριξη είναι πολύ πιο μεγάλη και στα νοικοκυριά και στι επιχειρήσει. Αλλά βεβαίω να πούμε ότι οι λαϊκές αγορέ έχουν λειτουργήσει καταπληκτικά, έχουν κρατήσει τιμέ χαμηλά και πάρα πολύ ε, με ανταγωνιστικά. Είναι ζόρι όμω, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, ακούσαμε τώρα τον άνθρωπο που λέτε το κόστο παραγωγή δεν καλύπτει το κόστο με το οποίο εγώ Σύμφωνη θα πρέπει και έχουν να Σύμφωνοι και, και έχουν απορροφήσει και έχουν απορροφήσει τις ε, τι αυξήσει η παραγωγή. Αυτό σημαίνει ότι mm. και στηρίξαμε τις λαϊκές αγορές για να λειτουργούν και βεβαίως ερχόμαστε τώρα με, με την ε, λειτουργία του καλαθιού του νοικοκυριού. Εκεί να πάμε. Να... Πότε θα έρθει η τροπολογία είναι έτοιμη, αυτή την εβδομάδα θα ψηφιστεί, θα δίνει την, 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 την δυνατότητα στον Υπουργό να αναφέρεται στα προϊόντα. Τα προϊόντα υποχρεωτικά θα πρέπει να αναρτώνται. Mm. Αν δεν γίνει η ανάρτηση υπάρχει πρόστιμο 5.000 ευρώ ε, ημερησίως. Ημερησίως. Ε, ημερησίως. Αν δηλαδή ένα σούπερ μάρκετ ή ένα όμιλο δεν μάκετ, ανακοινώσει. δεν ανακοινώσει τις τιμές του στο ΕΚΑ καταναλωτή ή δεν τι στείλει στο Υπουργείο για να τι ανεβάσει στο καταναλωτή. 5.000 την ημέρα. 5.000 ε, την ημέρα. Με, με συγχωρείτε όμω, τα 5.000 για, για, για τέτοιου κολοσσού είναι λίγα τα λεφτά. Ε, θα ακολουθήσουν και άλλε κυρώσει. Ε, αλλά σα λέω ότι 5.000 την ημέρα και ταυτόχρονα ανοίγουμε και τη λίστα, αν θέλετε, ή το καλάθι αυτό και για ε, αλυσίδε που είναι κάτω των 90 εκατομμυρίων, δηλαδή μικρότερε αλυσίδε, που εάν αποφασίσουν να στείλουν καλάθι, υποχρεούνται και αυτέ να το τηρήσουν για το διάστημα αυτό. Άρα στο ερώτημα, πέφτει και σε αυτέ, εφόσον αποφασίσουν να βάλουν εάν, τα προϊόντα σε. Εάν αποφασίσουν καλάθι. να στείλουν, θα πρέπει να το τηρήσουν για το διάστημα ο το οποίο πρέπει, λέ, να, πρέπει, το λέ, πρέπει ο να το τηρήσουν. Όπω τα λέτε το... μικρότερες... 7 είναι αυτό, κύριε Υπουργέ? 7 ημέρες. Ακριβώ λέω ότι θα είναι 7 ημέρε. Από Τετάρτη σε Τετάρτη. Και βεβαίω θα παρακολουθούμε και με τον ή καταναλωτή και εμεί τι τιμέ και με τους ελέγχους που καθημερινά γίνονται από την υπηρεσία που εδώ θα πρέπει να πούμε, εκτός από τους ελέγχους, πρέπει να σας πω ότι ελέγχουμε και το περιθώριο κέρδους. Πέραν του αν τηρούνται τα μέτρα, mm -hmm. δηλαδή και το καλάθι, αν τηρείται, ελέγχουμε και το περιθώριο Όταν κέρδους. Όταν λέμε έτσι. τώρα όμως καλάθι για να καταλάβει ο κόσμος, σημαίνει συγκράτηση τιμών ή μειωμένε τιμέ. Σημαίνει μειωμένε τιμέ. Μειωμένες τιμές. Σημαίνει συγκράτηση και μειωμένε τιμέ. Σημαίνει ένα καλάθι το οποίο πολεμά τον πληθωρισμό. Είναι η μάχη για τον πληθωρισμό, για να μπορέσουμε να έχουμε προϊόντα χαμηλότερα από τον πληθωρισμό. Αλλά όμω, Υπουργέ, δεν έχουμε καταλάβει πώ προκύπτουν οι μειωμένε τιμέ από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κάποιε συμφωνίε με τα σούπερ μάρκετ, να κρατήσουν, να συγκρατήσουν τι τιμέ χαμηλά. Ε, αυτή τη στιγμή γίνεται, γίνονται και συζητήσει και με την εφοδιαστική αλυσίδα γενικά. Υπάρχει το περιθώριο κέρδου που δεν μπορεί να υπερβεί το συγκεκριμένο περιθώριο που έχουμε θέσει. Από 1η του 2021. <Ρι> Αυτό παίρνουμε σαν περιθώριο κέρδου. Και βεβαίω τώρα έρχονται με, την, με τη λίστα αυτή των προϊόντων να καταθέσουν προϊόντα που είναι φτηνότερα ναι, αλλά σε πέρα... σχέση με τα άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται. Θα πει κάποιο: Ετικέτα, έτσι. Αλλά ιδιωτική ετικέτα δεν έχει σημασία. Είτε ιδιωτική ετικέτα είτε επώνυμα προϊόντα θα είναι προϊόντα με χαμηλότερη τιμή. Θα πει κάποιο όμω: Αν. αν Εμεί ξεκινάγαμε και συζητάγαμε, λένε τα σούπερ με τον Άδωνο Γεωργιάτη και τον Νίκο Παθανά αρχέ Οκτωβρίου, έτσι. Τώρα εδώ έχουμε τέλειο Οκτωβρίου. Και είπατε ότι θα, ουσιαστικά θα, το, θα πάρει μπρο τον Νοέμβριο. Αν στο ενδιάμεσο έχουν ανεβεί ανεβίτημες... τιμέ. Προσέξτε, θα ξεκινήσει, είπαμε, με, με, το, με την ολοκλήρωση αυτή τη εβδομάδα, επειδή και τα σούπερ μάρκετ πρέπει να οργανώσουν ναι. όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι, ό, είναι όταν είναι συζητάγατε όμω, ήταν αρχέ Οκτωβρίου και για παράδειγμα, το μακαρόνι νούμερο 6 έκανε 30 λεπτά. Αυτό δεν έχει σημασία. Λέω, τώρα αν έχει 40 ή 45... Δεν έχει σημασία. Ε, το καλάθι αυτό θα πάρει το προϊόν το οποίο είναι χαμηλό, δεν έχει πάρει ανατίμηση, θα είναι ένα φτηνό προϊόν Α, σε σχέση ας. με τα προϊόντα. Και να σημειώσουμε ναι. ότι δεν σταματάμε τους ελέγχους για τα υπόλοιπα προϊόντα. Δεν σημαίνει ότι ελέγχουμε μόνο το καλάθι του νοικοκυριού. Συνεχίζουμε τους ελέγχους με όλα να τα προϊόντα. Θα τα βάλουμε προϊόντα. σε μια τάξη την ερχόμενη εβδομάδα έρχεται η τροπολογία. Θα το δούμε αυτό, λένε αρχέ Νοεμβρίου το καλάθι. Λέτε ότι θα υπάρχουν πρόσθετα. 2, 2 Νοεμβρίου. 2 Νοεμβρίου η ημερομηνία που θα ανακοινωθεί. 2 Νοεμβρίου Ωραία. θα ξεκινήσει η λειτουργία. Ε, Πώ θα ελέγχεται αν αλλάζουν τα προϊόντα ένα εβδομάδα τις τιμές. Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δηλαδή πώς θα συγκρατηθεί αυτή η τιμή όταν θα αλλάζει ένα εβδομάδα και όταν υπάρχει και περιορισμό των προϊόντων που μπορεί να Μα, βάλει. Κοιτάξτε, ένα, 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 σούπερ μάρκετ. ένα προϊόν θα πρέπει να διατηρήσει την τιμή για μία εβδομάδα. Και μετά από... την άλλη εβδομάδα, δηλαδή, αν εγώ προσεκ... είμαι στο σούπερ δε... μάρκετ δε... και βάλω το φθηνό μου γάλα. Δε Τη δεύτερη εβδομάδα μπορώ να βάλω το δύο προϊόν. Βεβαίω. Μπορείτε να βάλετε το ίδιο προϊόν, αν έχετε επάρκεια. Για το συγκεκριμένο προϊόν μπορείτε να βάλετε το ίδιο προϊόν. Αν δεν έχετε επάρκεια, μπορεί να έχετε μια προσφορά από μια βιομηχανία ενός άλλου προϊόντος που είναι mm -hmm. Φτηνότερο ή το ίδιο σε τιμή και να προσ... αλλάξετε και έχοντας ένα μακαρόνι αριθμ... ε, νούμερο 6 από μία εταιρεία, να βάλετε ένα άλλο μακαρόνι νούμερο 6 από μία άλλη εταιρεία που μπορεί να έχει εκείνη την εβδομάδα μία καλύτερη προσφορά. Υπάρχει κύριε Υπουργέ, δηλαδή έχετε πει ότι το καλάθι του νοικοκυριού θα έχει αξία συνολική 60-50, Αν με βάση αυτό. θα... ταβάνι αυτά... είναι το ποσοστό κέρδους που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό ε, του, δι... του Σεπτεμβρίου του 2021. Εκεί που λειτουργούσε φυσιολογικά η αγορά. Αλλά είναι μία πρωτοβουλία ε, της κυβέρνησης και του Υπουργείου Ανάπτυξης που θεωρούμε ότι θα δώσει μία ανακούφιση στα νοικοκυριά και γι' αυτό προετοιμάζονται και τα σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν logistics που προετοιμάζονται σοβαρά για να μπορέσουν να λειτουργήσει, να μπορέσουν να λειτουργήσει το καλά. Οι αλυσίδες θα συμμετάσχουν. Εγώ μάθαινα μέχρι χθε ότι είναι 13 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Όχι, είναι υποχρεωτικό. Υποχρεωτικό. Είναι υποχρεωτικό. Οι αλυσίδε άνω των 90 εκατομμυρίων και είναι περίπου ναι. 15 με 17 αλυσίδε ναι. που θα συμμετέχουν υποχρεωτικά. υποχρεωτικά. Είπαμε τώρα και στο ρεπορτάζ για του Κροπόλιδες που mm -hmm. αντιδρούν. Του κρεοπόλε αντιδρούν και από τα αρτοπία. Τι θα κάνετε εκεί, Ζητούν, λένε ότι είναι αθέμητο ανταγωνισμό. Και από τα ακροπολία λένε να είναι κατεψυγμένο το κρέα. Το ίδιο λένε και τα αρτοπία. Δε, να είναι το ψωμί κατεψυγμένο. Δεν υπάρχει αθέμητο ανταγωνισμό, διότι το, το, το κάθε σούπερ μάρκετ τοποθετεί το προϊόν που επιθυμεί. Δεν υποχρεώνουμε εμεί. Να τοποθετήσει κάποιο συγκεκριμένο προϊόν. Επομένω και μικρότερε αλυσίδε μπορούν να δημιουργήσουν το δικό του καλάθι, αν θέλουν. Άρα, Γι' αυτό για, το ανοίξε. Για αυτέ τι δύο κατηγορίε που σα είπα. Γι' αυτό το ανοίξε. Αν θέλουν να δημιουργήσουν καλάθι, μπορούν να δημιουργήσουν φούρνο. Δηλαδή, καλάθι. δηλαδή, οι δηλαδή οι εγώ φούρνοι... κάνω κροπολί, έχω κροπολί και έχω φούρνο και, έχω φούρνο και φτιάξω δικό μου καλάθι. Α, αν, αν επιθυμούν να το κάνουν, δεν του σταματούμε. Αυτό προσπαθώ. Δηλαδή, δηλαδή. δηλαδή, οι φούρνοι όλοι μαζί μπορούν να συνονιθούν και να πούνε ότι η τυρόπιτα, το ψωμί και το Θεσσαλονίκη. Ξέρω εγώ, το, το, βάζουμε στο, στο καλάθι το δικό μα. Αν θέλουν. Είναι, είναι από τη στιγμή που ανοίγουμε πλέον και λέμε ότι δεχόμαστε και από μικρότερε αλυσίδε, διότι υπήρξε αυτή η αντίδραση και βεβαίω το ακούσαμε, διότι υποχρεούμαστε να ακούμε την αγορά και αυτό κάνουμε συνέχεια. Και το και για τα κρεοπολία που λέει και βλαβεία δηλαδή. Θα καλάθι όλα ή θα υπάρχουν Όχι, διαφορετικά ξεχωριστό, καλάθια ξεχωριστώ. Τον... το καλάθι Αν επαγγελματική του... ομάδα του κρεοπολίου αυτό είναι. ε? Το, το, το καλάθι του, του σούπερ μάρκετ είναι ξεχωριστό. Είναι ένα καλάθι από το X supermarket Αυτό το παρακολουθούμε. X, Y, οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ. Από εκεί πέρα, αν θέλει μια άλλη μικρή αλυσίδα να δημιουργήσει ένα καλάθι, μπορεί να το κάνει. Μόνο που πρέπει, αν το κάνει και αναρτηθεί στον ή e καταναλωτή και δηλωθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξη, θα πρέπει να το τηρήσει. Να πάμε τώρα και στα τη ενέργεια. Yeah. Γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Λέγατε σε αυτού που έχουν φυσικό αέριο, βάλτε πετρέλαιο. Μετά πήγαν, άλλαξαν οι άνθρωποι, έβαλαν πετρέλαιο. Τώρα οι τιμέ δείχνουν ότι το φυσικό αέριο είναι αυτό που συμφέρει πιο πολύ. Τι να του πούμε σε αυτού του ανθρώπου, τι να κάνουν. Καταρχά, υπάρχει μια δέσμη μέτρων στήριξη ε, ακριβώ για την ενέργεια. Βλέπετε ότι πλέον οι λογαριασμοί ενέργεια δεν έχουν σχέση με του προηγούμενου λογαριασμού και κατά 18 με 20% θα είναι, είναι μειωμένοι. Η, 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 τιμή ενέργειας που ανακοινώθηκε τώρα από τους παρόχους και έρχεται και η στήριξη από την πολιτεία και ταυτόχρονα έρχεται και το επίδομα θέρμανσης Και αυτοί που μακά, άλλαξαν αυξημένο, όμως και κύριε Υπουργέ, αυτοί που άλλαξαν που είχαν φυσικό αέριο, πήγαν κάνανε μετά μετατροπή σε πετρέλαιο και τι γίνεται, αυτό, λοιπόν, θα, θα δείτε κάτι συγκεκριμένο για αυτούς. το επίδομα θέρμανσης ακριβώς για να καλύψει αυτό το κενό. Είμαστε σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση κυρία Ρεύη, αυτή τη στιγμή... Δεν είναι η Ελλάδα, είναι όλος ο κόσμος, ε, είναι η Ευρώπη κυρίω και βεβαίω εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υιοθέτησε η Ευρώπη τι προτάσει, δύο από τι προτάσει του Πρωθυπουργού που και αυτή τη φορά πρωτοπόρησε με προτάσει για να μπορέσουμε το να κρατήσουμε. ναι, Υπά είναι και τον diesel κίνηση όμω. Να πάμε στον ναι. diesel λίγο. Μια, μια, ερώτηση, επειδή μιλήσατε για στήριξη. Πραγματικά πρωτόγνωρη στήριξη, α το πούμε έτσι, στα νοικοκυριά, όσον αφορά στου ηλεκτρικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματο. Πρωτόγνω, Πρωτόγνωρη στήριξη και ω πολιτεία, ω κράτο. Δεν διαφωνώ μαζί σα. Εγώ θα συμφωνήσω. Εγώ θα Πού θέλω να πάω όμω. Αυτό ίσχυσε και για τι επιχειρήσει και κυρίω και για τα σούπερ μάρκετ και για του μικρού και για του μεγάλου. Επιδοτήθηκαν. Άρα δεν πλήρωσαν τόσο ακριβού λογαριασμού ρέματο. Γιατί τώρα επικαλούνται τα αυξημένα κόστη ενέργεια για να μα πλασάρουν προϊόντα πολύ πιο ακριβά. Ένα γεγονό είναι αυτό. Η ενέργεια είναι ένα γεγονό από μια αλυσίδα από αυξήσει. Έχουμε μια, 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 έναν εισαγόμενο πληθωρισμό. Να σα θυμίσω ότι εισάγουμε πρώτη ύλη. Δεν παράγουμε πρώτη ύλη εμεί εδώ και ταυτόχρονα εισάγουμε ντομάτε. Ε, δεν θα έπρεπε παραγωγή... να εισάγουμε αφού έχουμε ντομάτε, εμεί πρέπει να εξάγουμε όμω. Ε, ακριβώς. Ακριβώ. <σχερ> Γι' αυτό λοιπόν ερχόμαστε και με μέτρα στήριξη και κυρίω με τον αναπτυξιακό νόμο θα... να στηρίξουμε την αγροδιατροφή. Θα, έχει πάμε πριν κλείσουμε. Σημασία, πείτε το, πείτε το, πείτε, επειδή είπαμε ότι εισάγουμε ντομάτε και εισάγουμε και πατάτε. Επομένω, βλέπετε ότι το κόστο ακριβώ τη ενέργεια έχει μεταφερθεί και σε αυτά τα προϊόντα. Επομένω, είναι μια λυσίδα που φέρνουν τις αυξήσεις και δεν συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα μόνο, να το πούμε, είναι ο πληθωρισμός σε όλη την Ευρώπη. Ερώτηση τώρα. Και είναι σημαντική γιατί έχει να κάνει με το μεταφορικό κόστος και εσείς αυτό το αντιλαμβάνεστε, το συζητάτε στο Υπουργείο, mm. το γνωρίζω πάρα πολύ καλά από το ρεπορτάζ. Πετρέλαιο κίνηση. Αυξάνεται. Δεν είναι μόνο για εμά οδηγού αν έχουμε πετρελοκίνητα, είναι για αυτού που μα εφοδιάζουν. Τα προϊόντα να πάνε σε ένα νησί, όχι να έρθουν στην Αθήνα, να πάνε σε ένα νησί, να φύγουν από την Κρήτη και να πάνε στον Εύρο. Αυτό το 15 λεπτό δεν πρέπει να μπει τουλάχιστον στο, στο, στο ντίζελ. Δεν υπάρχει ενδεχόμενο να δώσετε ένα αφιόλεπτο καινούριο. Ε, το κάθε τι έχει ένα αποτύπωμα στα δημοσιονομικά τη χώρα. Φαντάζομαι, βλέπετε τι συμβαίνει στην ε, Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όχι, όχι. Σα γυρίζω στην κουβέντα για να δείτε πώ όταν παίζει κάποιο με τα οικονομικά μια χώρα. Τι συμβαίνει Αχ, στη είναι χώρα. Είναι σαν κυβερνησία, είναι και με τον Brexit. Είναι ναι, σε αυτήν την κατάσταση. Δεν το λέτε, κυρία Ρεύη, όμω, γιατί κάποιο δεν λειτουργήσε σωστά και άνοιξε τι υποσχέσει. Αυτό κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ε, ανοίγει και μοιράζει. Θα τα πει ο ΣΥΡΙΖΑ σε λίγο. Όχι. Όχι. Εσεί είστε κυβέρνησο όμω. Και πώ θα αποφασίζετε τα πράγματα. Μην λοιπόν ότι 13, 13 δισεκατομμύρια και φέτο στη στήριξη, 5,5 δισεκατομμύρια γι' αυτό έχετε, έχουμε χαμηλότερου λογαριασμού ενέργεια, γι' αυτό έρχεται. Πολύ αυξημένο επίδομα θέρμανσης και γι' αυτό έρχεται και για επίδομα για τους φοιτητέ που πλέον Άρα, είναι πολλαπλάσιο. Για το πετρέλαιο κίνηση θα κάνετε κάτι, θα δώσετε μια επίδοση, τα 15 λεπτά θα επιστρέψουνε. Τρέχουν τα προγράμματα που έχουμε ανακοινώσει, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή, παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτή. Δεν, δεν υπάρχει όχι. κάτι, όχι, yeah. είπαμε, δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση. <σως> Μάλιστα, θα το δούμε δηλαδή. Δεν υπάρχει καμία απόφαση. Πάντω και για τι παρεμβάσει, πούμε τώρα και τον άνθρωπο που ακούσαμε, τον παραγωγό, λέει: Εμένα μου ήρθε λογαριασμό σε δεσθεώρητα ύψη, εγώ χρωστάω. Ναι, μεν έγινε παρέμβαση, κάποιοι λένε ότι έγινε και αργά και για κάποιου δεν είναι αρκετή. Πάντω σήμερα η ιστορία. Δηλαδή οι, οι παραγωγοί, είναι... παραγωγοί όντω έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα και έχουν και τον ανταγωνισμό από τι εισαγωγέ που κάνουμε. Καμία πολιτεία και κανένα κράτο δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο τη ακρίβεια και του πληθωρισμού. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Πρέπει να κινούμαστε σε σωστά δημοσιονομικά πλαίσια. Είμαστε ελληματικοί και φέτο, για να μπορέσουμε να δίνουμε τα χρήματα αυτά. Άρα, πρέπει να δανειζόμαστε και δεν πρέπει να παίζουμε παιχνίδια με τα δημοσιονομικά μα. Έχουμε υποφέρει εδώ, σαν Ελλάδα. Λοιπόν. Και το, είδατε τώρα τι συνέβη στην, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. 2 Νοεμβρίου, μόνο... το καλά του νοικοκυριού. Έχουμε κατασταλάξει ποια θα είναι τα προϊόντα, Έχουμε γιατί και εκεί είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Έχουν ανακοινωθεί, Έχει... ανακοινώ... Έχει... Έχει... ανακοινώ... το ξέρω, αλλά ξανά λέω. Μπαίνει και το αλεύρι, δύο... μπαίνουν και τα όσπρια. Λέει 2 Νοεμβρίου, Επιτροπή Ανταγωνισμού περνάει. Γιατί χθε είπε, εμεί δεν το μάθαμε. Είναι μια επιτροπή, κάνει τη δουλειά τη και εμεί κάνουμε τη δουλειά μα. Μάλιστα. Γιατί άκουγα τον, τον, τον επικεφαλή να λέει ότι εμεί χθε το μάθαμε, λέει και το βάζουμε σε προτεραιότητα. Ε, έχουν γίνει οι ερωτήσει, έχουν δοθεί οι απαντήσει. Όπω είπαμε, ανεξάρτητα δεν έχουμε εμεί, δεν παρεμβαίνουμε καθόλου στη δουλειά τη Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εμεί κάνουμε τη δουλειά μα για να προστατεύσουμε τον καταναλωτή. Και... να σα ευχαριστήσουμε. Να είστε Εύτε καλά. Να θα ξαναρθείτε όταν το καλάθι το δούμε στην πράξη. Έτσι, να θα το ξαναδούμε. Δύο Νοεμβρίου πάντω. και να το κρίνουμε και να το κρίνουμε. Σας θυμάμαι αυτό. Δύο Νοεμβρίου πάντω θα είναι όλα αναρτημένα και θα πηγαίνουμε κάθε εβδομάδα θα αλλάζει. Λέτε μπορούν να έχουν και το ίδιο προϊόν. Για όσο το έχουν, στο το να δούμε πώ θα λειτουργήσει. Αν Το συγκεκριμένο από την προϊόν, το κάθε προϊόν που αναφέρει, το ρύζι δηλαδή, θα υπάρχει κάθε εβδομάδα στο Ο... καλάθι. Και να υπάρχουν και ποσότητες, Δεν να δούμε, Μετά θα έχουμε άλλη συζήτηση. Να δούμε.